Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση στην Οργανωτική Επιτροπή. Θα παρουσιάσω ένα περιστατικό εκδακτοσυστολικής αριθμίας σε ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια με ελαττωμένο κλάσμα εξωθύσεως. Πρόκειται για μια γυναίκα 68 χρονών, η οποία προσήλθε στο ΤΕΠ με αίσθημα παλμών. Έχει ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας με ελαφρά ελαττωμένο κλάσμα εξωθύσεως, γύρω 45% εδώ και 3 χρόνια. Είναι νύχα 2/3 όταν προσέρχεται, καπνίστρια, δυσλιπιδημία, αρτηριακή υπέρταση και λαμβάνει μικρή δόση συγχύπητος β-αναστολέα και διουρητικό. Αυτό είναι το καρδιογράφημα. Δείχνει αρκετές έκτακτες συστολές, οι οποίες έχουν μια μορφολογία LBBB με κατώτερο άξονα, κατώτερο δεξιό. Ο υπέρηχος, ο οποίος δείχνει ένα κλάσμα γύρω στο 30-32%. Διάταση της αριστερής κοιλίας και ως προς τη διάμετρο και ως προς τον όγκο, διάχυτη υποκινησία των τυχωμάτων, διαστολική λειτουργία grade 3, διαταμένος κόλπος, 2/4 ανεπάρκεια μητροειδούς και πνευμονική υπέρταση. Από τα εργαστηριακά, αυξημένα επίπεδα NT-proBNP και μια γλυκοζηλιωμένη, δεν ήξερε η ασθενής ότι έχει διαβήτη. Γίνεται στεφανιογραφία, η οποία δεν αναδεικνύει σημαντικές βλάβες. Αν εξαιρέσει κανείς ίσως τη δεξιά στεφανία, που είναι μικρό αγγείο, όμως είναι μη επικρατούσα. Μπαίνει ένα χόλτερ στο οποίο αναδεικνύονται 18.000 έκτακτες κοιλιακές. Γίνεται τιτλοποίηση του β-αναστολέα κατά διάρκεια της νοσηλείας. Βάζουμε ένα καινούριο χόλτερ, έχει γύρω στις 4.500, οπότε παραπέμπεται, εν πάση περιπτώσει, για παρακολούθηση με τιτλοποίηση της αγωγής και διπλή παρακολούθηση από το ιατρείο καρδιακής ανεπάρξης στο ιατρείο αριθμιών. Η αγωγή εξόδου έχει γίνει switch από access inhibitor σε σακουμπιτρίλη βαλσαρτάνη, βισοπρολόλη μικρή δόση, τα υπόλοιπα φάρμακα. Προστήθηκε MRI καρδιάς άμεσα και holter ρυθμού. Μετά από μερικές μέρες έρχεται πάλι με αίσθημα παλμών, γίνεται μια αύξηση της φαρμακευτικής αγωγής, 6,25 βισοπρολόλη και προστήθηκε και αμοιοδαρώνη. Γίνεται η MRI καρδιάς, η οποία δείχνει διάχυτη υποκινησία των τυχωμάτων, έκεντρη αναδιαμόρφωση, χαμηλό κλάσμα εξωθύσεως, 34%, επηρεασμένη και τη δεξιά, μέτρια ανεπάρκεια μητροειδούς και μη ισχυμικό πρότυπο πρόσληψης γαδολινίου στο βασικό μέσο κατώτερο πλάγιο και βασικό μέσο κατώτερο. Ένα μήνα μετά προσέρχεται με αίσθημα δύσπνοιας, αιμοδυναμικά σταθερή όμως, γίνεται αποσυμφόρηση με διουρητικά και πριν την έξοδο από το νοσοκομείο γίνεται αύξηση του β-αναστολέα περαιτέρω και έναρξη ανταγωνιστή υποδοχείων αλατοκορτικοειδών με και αύξηση της περός δόσης της φουροσεμίδης. Αυτά είναι τα εργαστηριακά εισόδου στη δεύτερη νοσηλεία. Η αγωγή εξόδου με τα 7,5 μιλιγκράμμ βισοπρολόλης. Βλέπουμε ένα καρδιογράφημα που οι έκτακτες έχουν μία μορφολογία παρόμοια, αλλά λίγο διαφορετική από την προηγούμενη. Είναι μία διακριτή μορφολογία. Ο ασθενής όμως παρουσιάζει ένα επεισόδιο φλεβοκομβικής βραδικαρδίας με μεσυνοδό εφίδρωση προς συγκοπή. Εδώ βλέπετε είναι γύρω στις 40-42 σφίξεις. Τίθε ένα χόλτερ αφού μειώθηκε ο β-αναστολέας και βλέπουμε μία μορφολογία εκτάκτων στολών με τριπλέντες, οι οποίες είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Εδώ είναι RBBB με LAH και 11.000 οι έκτακτες στολές. Μειώνεται η δόση του β-αναστολέα, γίνεται από την πλευρά μας περαιτέρω βεβαιωτίωση της αγωγής, προστίθενται η πλερενόνη και η ενταπαγλυφλοζίνη. Και τίθεται το θέμα τι θα κάνουμε. Με βάση το γεγονός ότι προκύπτει ανάγκη για αυματοδότηση της δεξιάς κοιλίας, η τοποθέτησή μας είναι να μπει αμφικοιλιακός αυματοδότης απεινιδωτής. Να γίνει συνέχεια τυκλοποίηση του β-αναστολέας σε ψηλές δόσεις για να κατασταλεί η αριθμία και να επανεκτιμηθεί το φορτίο των εκτάκτων κοιλιακών στη συνέχεια με την αγωγή αυτή, ώστε αν χρειάζεται να προγραμματιστεί κάποιο πιθανό ablation. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα αν είναι μια μυοκαρδιοπάθεια η οποία οφείλεται στην εκτακτοσυστολική αριθμία ή είναι μια διατατική στην οποία επιπροστίθεται το ηλεκτρικό φορτίο των αριθμιών. Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά, από τον πίνακα αυτό, από το paper του Jack του 2019, State of the Art, νομίζω ότι μάλλον είμαστε στην περίπτωση
που η μυοκαρδιοπάθεια προϋπάρχει, προκαλεί τις έκτακτες και τα χαρακτηριστικά είναι ότι η γυναίκα είναι πιο ηλικιωμένη, έχει σημαντική ίνωση στη μαγνητική, έχει πολυεστιακή μορφολογία των εκτάκτων κοιλιακών, ενώ προς την άλλη κατεύθυνση είναι μόνο το ότι έχει μεγάλο αριθμό εκτάκτων. Τώρα, είναι αλήθεια ότι η φαρμακευτική θεραπεία έχει αλλάξει την... έχει μειώσει πάρα πολύ τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο στην καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως κατά 45% τα τελευταία 20 χρόνια. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ασθενής αυτός, πέρα από την... θα χρειαστεί να πάρει και απεινιδωτή. Η ασθενής αυτή είναι μια ασθενής με διατρατική μυοκαρδιοπάθεια. Με βάση την Ντάνης, έχει φανεί ότι μειώνεται μόνο ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος, όχι η ολική θνητότητα ή η καρδιαγγειακή θνητότητα. Όμως, όπως ξέρουμε, στην υποανάλυση φάνηκε ότι αυτό περίπου ισχύει από τα 70 και πάνω, όταν αυξάνεται ο μη καρδιακός ευνίδιος θάνατος. Και καθώς και ο μη καρδιακός θάνατος, ενώ κάτω από τα 60 φαίνεται ότι ο απεινιδωτής έχει πλεονεκτήματα. Και αυτό φαίνεται και από την, μεταανάλυση στην οποία προστέθηκε η Ντάνης με παλιότερες μελέτες. Βέβαια, η Ντάνης είναι η μεγαλύτερη μελέτη από τις υπόλοιπες και η πιο πρόσφατη, που δείχνει ότι υπάρχει όφελος από την χρήση του απεινιδωτή στη διατρατική μυοκαρδιοπάθεια. Τώρα, ως προς το ρόλο της σύνωσης, επειδή η ασθενής μας έχει και ίνωση στη μαγνητική, φαίνεται ότι η παρουσία της σύνωσης συσχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα ευνηδίου θανάτου και κοιλιακών αριθμιών και κάτω από 35 και πάνω από 35 κλάσμα εξωθήσεως. Και μάλιστα, και σε αυτή τη μελέτη, η παρουσία της ίνωσης αυξάνει την πιθανότητα ευνηδίου θανάτου ή ευνηδίου θανάτου και νοσηλιών από κοιλιακές αριθμίες, ούτως ώστε όταν πάμε να τοποθετήσουμε αμφικοιλιακό σύστημα, επί παρουσίας ίνωσης να μειώνει την θνητότητα η παρουσία του απεινιδωτή. Δηλαδή, σε περίπτωση που έχουμε ίνωση, εκεί είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση αμφικοιλιακού απεινιδωτή έναντι αμφικοιλιακού βηματοδότη. Αυτή είναι μια ανάλυση από την Paradigm που δείχνει ότι οι απεινιδωτές γενικά μειώνουν τον ευνίδιο θάνατο και τον μειώνουν το ίδιο. Βλέπετε ότι το p-value είναι 0,87 και για την ισχυμική και για την μη ισχυμική καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως. Και φαίνεται ότι η σακουμπιτρίλη βαλσαρτάνη μειώνει την θνητότητα και τον ευνίδιο θάνατο και στην ισχυμική και στη μη ισχυμική. Και μάλιστα, παρότι το p-value για interaction είναι μη στατιστικά σημαντικό, φαίνεται ότι οι καμπύλες για τη διατατική μυοκαρδιοπάθεια αποκλίνουν, δείχνοντας σημαντικό όφελος της σακουμπιτρίλης βαλσαρτάνης στη μείωση του ευνηδίου θανάτου στη διατατική. Ως προς τα καινούργια φάρμακα, γιατί προσθέσαμε και τα γλυφλοζίνη, αυτή η μεταανάλυση 34 μελετών έχει δείξει ότι οι SGLT2 inhibitors, μειώνουν τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο σε μια μεταανάλυση που ήταν βέβαια ασθενής με σαχαρώδη διαβήτη ή καρδιακή ανεπάρκεια. Και αυτή είναι μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν μερικές μέρες με την δαπαγλυφλοζίνη από την DAPA-HF, που δείχνει ότι η δαπαγλυφλοζίνη μειώνει τις κοιλιακές αριθμίες και τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο σε όλους τους ασθενείς με χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως και στους ανεξάρτητα από την παρουσία απεινιδωτή ή όχι. Με βάση τα ευρήματα αυτά, επομένως, η στρατηγική μας χαράχτηκε με τον τρόπο που είπα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Αλεξανδιάν. Ευχαριστώ πολύ. Τελικά, βάλατε απεινιδωτή, CRT. Είναι προς τοποθέτηση. Ναι. Ποιο πρόβλημα βλέπετε εσείς που μπορεί να υπάρξει αν βάλετε τον αμφικοιλιακό, την αμφικοιλιακή συσκευή, είτε είναι βηματοδότης, είτε είναι απεινιδωτής? Νομίζω ότι εδώ έχει πλεονέκτημα να είναι απεινιδωτής, πιστεύω, με βάση τα χαρακτηριστικά που είπαμε, δηλαδή το ότι έχει ίνωση η ασθενής, ότι είναι κάτω από 70 χρονών. Okay, αλλά μετά θα προχωρήσουμε. Μετά νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα από τα iteration του β' αναστολέα σε πολύ ψηλές δόσεις για να κατασταλεί η αριθμία σε επίπεδα κάτω από 10%. Και μετά θα επανεκτιμηθεί για το ενδεχόμενο ablation.
Εγώ νομίζω θα καλέσετε κάποιον για να κάνει ablation, διότι τα αποτελέσματα της αμφικηλιακής βηματοδότησης δεν θα είναι αυτά που θα θέλατε, γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλές, δηλαδή αν συνεχιστεί αυτή η κοιλιακή δραστηριότητα, χάνεται το πλεονέκτημα της αμφικηλιακής βηματοδότησης και ας μην γελιόμαστε. Εγώ πολύ λίγες φορές έχω δει τους β' αναστολής να επιδρούν ριζικά και να εξαφανίζουν αυτές τις αριθμίες. Από το κοινό θέλει να μιλήσει εδώ ο κύριος Ξηδώνας όταν τελειώσει το σχόλιο. Ναι, εγώ τελειώ. Η αλήθεια είναι ότι το περιστατικό αυτό μας προβλημάτισε αρκετά, γιατί είχε πολύ ψηλό αριθμό κοιλιακών εκτάκτων κατά περιόδους. Δηλαδή το καλύτερο σενάριο ήταν όταν είχε 8 με 10.000. Αλλά μας προβλημάτισε κυρίως γιατί η καταγραφή είχε έκτακτες από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιοχές. Δηλαδή, η πιο εύκολη που φάνηκε στο πρώτο καρδιογράφημα είχε κατώτερο άξονα από κάπου ψηλά, αλλά είχε και κάποιες οι οποίες είχαν ανώτερο άξονα, είχε κάποιες οι οποίες ήταν από το μεσοκοιλιακό διάφραγμα, το οποίο συνάδει με τα ευρήματα από τη μαγνητική τομογραφία, που δεν έδειξε κάτι εντοπισμένο. Και φοβόμασταν ότι αν προβαίναμε σε μία χαρτογράφηση να κυνηγήσουμε ποια έκτακτη, μπορεί να βρισκόμασταν σε μία πολύωρη διαδικασία όταν δεν είχαμε εξαντλήσει, όταν πριν δεν έχουμε εξαντλήσει την φαρμακευτική αγωγή. Οπότε μας πρόλαβε και η ασθενής η οποία έκανε το συγκοπτικό επεισόδιο επίβραδη αριθμίας με μία μέτρια δόση βυσοπρολόλης και πιστεύω ότι θα έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια να προχωρήσουμε σε δεύτερο στάδιο μετά την εμφύτευση του αμφικοιλιακού απεινιδωτή να κάνουμε μια χαρτογράφηση της αριστερής κοιλίας. Συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιο άλλο σχόλιο? Okay. Κάποιος άλλος από το κοινό? Όχι. Να προχωρήσουμε στον τελευταίο ομιλητή. Θα παρουσιάσει η κυρία Πράπα.